αλλά και η συσπήρωση. Πάντα είμαστε στους αγώνες κοντά των σωματείων και των εργαζομένων και ένα περισσότερο, ένα παραπάνω για τα θέματα της υγείας που είναι τόσο, τι να πει κανείς, πώς να το χαρακτηρίζει, δεν υπάρχει πιο μεγάλο, πιο σημαντικό, πιο σπουδαίο αγαθό από την υγεία, την περίθαλψη, το φάρμακο και την πρωτοβάθμια και γενικά την υγεία, το σύστημα των διακομιδών και όλο το πλέγμα αυτό. Ιδιαίτερα για τα νησιά που οπωσδήποτε κάποια θέματα και κάποια προβλήματα είναι ακόμα πιο οξυμένα λόγω των αποστάσεων, λόγω του ότι είμαστε μεθόριες περιοχές κτλ. Αν είναι πιο, ακόμα πιο οξυμένα, προβάλλουν με πιο οξυμένο τρόπο, θέλω να πω, προβλήματα που έτσι κι αλλιώς είναι, τα αντιμετωπίζει όλος ο λαός μας. Εμείς φεύγοντας από το νησί, πάντως ξεκαθαρίσαμε πως δεν θα γυρίσουμε κρατώντας το χεράκι μας γιατρούς, είτε νοσηλευτές, είτε προσωπικό για τις μονάδες. Είναι ένας αγώνας που συνεχίζεται χρόνια, πολλά χρόνια, δεκαετίες μπορώ να πω, απέναντι στην αποφασιστικότητα των κυβερνήσεων διαχρονικά να τα κάνουν όλα εμπόριο, να μπει το ιδιωτικό κεφάλαιο, οι όμιλοι να αλώσουν και αυτόν τον τομέα, δεν είναι ο μοναδικός. Πάντως υπόσχεται. Πάντως και προκύπτουν τεράστια κέρδη, αλλά και υπόσχεται ο τομέας αυτός της υγείας ακόμα περισσότερο. Δεν μπορούν, θα μπορώ να πω νομοτελειακά, να κάνουν πίσω, αλλά και από την άλλη μεριά και εμείς επίσης νομοτελειακά δεν πρόκειται να, σαν νησιώτες, να κάνουμε βήμα πίσω από αυτό το αναφέρετο δικαίωμά μας να έχουμε το γιατρό μας και την υγεία μας. Αυτοί που μιλούν και για την ανάπτυξη του τουρισμού και αυτού του οικονομικού πόρου, πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά την υγεία είναι ιδιαίτερα, μπορώ να πω, υποκριτική η στάση αυτή, μιας και το ίδιο που αφορά τους μόνιμους κατοίκους, αλλά τόσο αφορά και τους επισκέπτες, μια αξιοπρεπής, οι αξιοπρεπείς δομές υγείας και στα νησιά μας και για να έχουν και αυτή τη δυνατότητα να είναι ήσυχοι όταν επισκέπτονται τις περιοχές αυτές.